Πολύ αγαπημένοι μου συνδρομητές, γεια σας. Οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε χάρη στις παρουσιάσεις μου παλιών βιντεοπαιχνιδιών από την εποχή που με σουρανούσαν οι οικιακοί υπολογιστές και ιδιαίτερα η Amiga. Ορισμένοι ίσως παρακολουθείτε και τις παρουσιάσεις μου στο Bite Me με τη μορφή είτε κειμένου είτε βίντεο. Όπως έχετε διαπιστώσει και αναφέρει ήδη αρκετοί από εσάς, το πρόβλημά μου είναι περιοδικότητα, ή μάλλον η έλλειψη αυτής. Οι χρονικοί περιορισμοί είναι σίγουρα ο βασικός λόγος που ανεβάζω βίντεο τόσο σποραδικά, αλλά κακά τα ψέματα. Δεν είμαι τόσο πολύ άσχολος ώστε να δικαιολογούνται καθυστερήσεις τριών μηνών και βάλε. Στην προσπάθειά μου λοιπόν να οργανωθώ καλύτερα ώστε να μπορώ να είμαι πιο συνεπής και παραγωγικός, αποφάσισα να φτιάξω το προσωπικό μου ιστότοπο. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχουν και άλλοι δύο λόγοι που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ο ένας είναι ότι θέλω να έχω συγκεντρωμένη στο ίδιο μέρος ολάκερη τη διαδικτυακή μου παρουσία. Ο άλλος είναι ότι θέλω να έχω την ελευθερία να μιλάω και να γράφω για οτιδήποτε μου κατέβει, ακόμη και αν αυτό ξεφεύγει από τα στενά όρια του gaming. Στο βίντεο αυτό θα σας ξεναγήσω στο διαδικτυακό μου σπίτι, όπου θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Για το τέλος της ξενάγησης, σας επιφυλάσσω μια έκπληξη. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο ectelion.gr. Στην αρχική σελίδα δεσπόζει το λογότυπο που μου σχεδίασε ο Χάρης Κλάδης με την προσθήκη της λέξης Corner σε φούξια ρετρό γραμματοσειρά, βγαλμένο κατευθείαν από τα 80s. Όπως υποδεικνύει το χοροπηδικτό βελάκι στη βάση της οθόνης, υπάρχει και άλλο περιεχόμενο παρακάτω. Με λίγο σκρολάρισμα λοιπόν, φτάνουμε στο τμήμα της αρχικής σελίδας, σκοπός του οποίου είναι να ενημερώνει τον επισκέπτη για το περιεχόμενο του ιστότοπου. Στην κορυφή αυτού του τμήματος θα δείτε ένα switcher στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 4 κεντρικές κατηγορίες του ιστότοπου, με μια σύντομη περιγραφή για την κάθε μία. Κλικάροντας τις σχετικές εικόνες, μεταφέρεστε στην αντίστοιχη σελίδα. Αμέσως πιο κάτω θα δείτε ένα πλέγμα με ενδεικτικές αναρτήσεις από κάθε κατηγορία. Τέλος, στα δεξιά της σελίδας θα δείτε μια λίστα με τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις. Επόμενη στάση της ξενάγησής μας, η κεντρική σελίδα της σειράς Ectelion's Retro Reviews. Όπως και η αρχική σελίδα, έτσι και αυτή είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στο ανώτερο θα εμφανίζεται κάθε φορά το πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς, συνοδεία ενός εισαγωγικού, παύλα επεξηγηματικού κειμένου. Σκρολάροντας προς τα κάτω, θα δείτε ένα πλέγμα με όλα τα επεισόδια της σειράς, τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά από το τελευταίο μέχρι το πρώτο. Αν κλικάρετε σε ένα thumbnail, θα ανοίξει ένα lightbox με το αντίστοιχο βίντεο. Ακολουθεί η κατηγορία των reviews. Εδώ σκοπεύω να συμπεριλάβω σταδιακά όλες τις παρουσιάσεις που έχω κάνει για το bite.gr, πράγμα που θα πάρει πολύ χρόνο αφού φέτος κλείνω αισίως τα 7 χρόνια συνεργασίας μου με το site. Τα παιχνίδια είναι χωρισμένα σε κατηγορίες με βάση το είδος στο οποίο ανήκουν. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο γενικός γίνεται γιατί αλλιώς θα χρειαζόταν να σκρολάρετε τρεις οθόνες για να διαβάσετε όλη τη λίστα. Μπαίνοντας σε κάποια από τις κατηγορίες θα δείτε ένα πλέγμα από thumbnail τίτλων. Πατώντας το thumbnail θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη παρουσίαση. Ομολογώ ότι βασανίστηκα αρκετά μέχρι να καταλήξω στο στυλ της μίας σελίδας που επέλεξα τελικά. Όσον αφορά στο αισθητικό κομμάτι, μη κέρδισε και εμένα το σχετικά πρόσφατο trend του parallax scrolling. Αποφάσισα να μην κάνω sticky το μενού για να μην χαλάει την αισθητική της παρουσίασης. Αλλά τα όποια προβλήματα θα δημιουργούσε αυτό, τα έλυσα με τα smooth scroll links. Κάνοντας λοιπόν κλικ στις ροζ κουκίδες που θα εμφανίζονται μόνιμα στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας, μπορείτε να μεταβαίνετε στις διάφορες παραγράφους της παρουσίασης, ενώ η πάνω κουκίδα θα σας μεταφέρει στην κορυφή της σελίδας όπου βρίσκεται και το μενού. Θα επιδείξουμε την επόμενη κατηγορία του μενού γιατί αφορά στην έκπληξη που σας είπα νωρίτερα. Πάμε στο blog, το περιεχόμενο του οποίου είναι αυτονόητο. Στη σελίδα αυτή έχω στριμώξει ό,τι δεν χώρα για αλλού. Εδώ θα αναρωτώ τις Παναγιά στα μάτια, τόσο δική μου δουλειά, όσο και ό,τι ανακαλύπτω στο ίντερνετ και θεωρώ άξιο αναφοράς, προφανώς αποδίδοντας πάντα τα σχετικά εύσημα. Μέχρι στιγμής έχω χωρίσει τις αναρτήσεις του blog μου σε άρθρα, tutorials και διάφορα, αλλά αυτό υποψιάζομαι ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Και η επόμενη κατηγορία του μενού, δηλαδή το portfolio, είναι αυτονόητη. Εκεί συμπεριλαμβάνω κάποια βίντεο που έχω μοντάρει για φίλους και πελάτες. Τέλος υπάρχει και το απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα και φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα με τον τίτλο «Ποιος είμαι». Και τώρα ας πάμε στην έκπληξη που σας έλεγα. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω μια νέα σειρά, η οποία και λέγεται Ectelion's Backlog. Όπως υπονοεί ο τίτλος, στη σειρά αυτή θα παρουσιάζω παιχνίδια τα οποία έχω μεν στη συλλογή μου, αλλά είτε δεν τα έχω παίξει καν, είτε τα έχω παίξει και για κάποιο λόγο τα παράτησα. Στην ουσία δεν πρόκειται παρά για ένα έξτρα κίνητρο να παρατήσω λίγο το ρημάδι το FIFA και να ασχοληθώ και με κάνα παιχνίδι της προκοπής. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σειρά αυτή θα βρείτε στο ίδιο το πρώτο βίντεο, το οποίο αποφάσισα να είναι αφιερωμένο στο πρώτο βιντεοπαιχνίδι για PC που αγόρασα ποτέ. Όσον αφορά στη διαρρύθμιση της σελίδας, όταν με το καλό αυξηθούν τα επεισόδια θα είναι ίδια με αυτή των Retro Reviews. Το site έχει καθαρά προσωπικό και καθόλου εμπορικό χαρακτήρα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα πολύ να το επισκεφτείτε και να μου παραθέσετε τη γνώμη σας, είτε στις διάφορες σελίδες του, είτε στα σχόλια αυτού του βίντεο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το πρώτο επεισόδιο της νέας μου σειράς είναι μη καταχωρισμένο. Οπότε θα πρέπει να επισκεφτείτε το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να το δείτε από το site. Φυσικά δεν είμαι αρκετά ηλίθιος ώστε να πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω το YouTube, οπότε μετά από λίγο καιρό θα κάνω το βίντεο δημόσιο ώστε να μπορούν να το δουν και όσοι δεν θέλουν να επισκεφτούν το site. Ενώ όλα τα βίντεο που θα ανεβάζω στο εξής θα είναι εξ αρχής δημόσια. Δείτε το σαν το παιδάκι που έφτιαξε την πρώτη του χειροτεχνία και πάει να τη δείξει με το στανιό στους φίλους του. Κάθε κριτική για τον ιστότοπο είναι ευπρόσδεκτη, αλλά να έχετε κατά νου την ακόμη υποκατασκευή και ότι χρειάζονται πολλά μερεμέτια ακόμη προκειμένου να τελειοποιηθεί, ενώ σε κινητά δεν είναι καθόλου εύκολο να το δείτε επί του παρόντος. Ελπίζω πάντως σε βάθος χρόνου να συμπεριληφθεί στα διαδικτυακά σας στέκια.
Εγώ από τη μεριά μου ελπίζω να καταφέρω να κρατήσω την υπόσχεσή μου και να γίνουν τελικά πολύ πιο συχνές οι συναντήσεις μας, είτε στο site, είτε στο YouTube, είτε κατά προτίμηση και στα δύο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε ξανά σύντομα.